Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην ουρά, ελπίζω, μιας υγειονομικής κρίσης και στην καρδιά μιας γεωπολιτικής κρίσης. Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία, πιστεύω πως η Ελλάδα, σε αντίθεση με το παρελθόν, με το πρόσφατο παρελθόν, βρίσκεται σε μια πιο αισιόδοξη συγκυρία από ότι κάποιες άλλες χώρες. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό έχει να κάνει με αναπτυξιακές προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα, έχει να κάνει με ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα, έχει να κάνει με την αύξηση της αξιοπιστίας της χώρας, έχει να κάνει με πολλές ευκαιρίες που μας άφησε η κρίση. Σε μια τέτοια κατάσταση ήρθαμε εδώ στην Κρήτη, η οποία Κρήτη θα μπορούσαμε να πούμε πως μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, για να δούμε πώς ως τράπεζα μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, έχουμε επαφές με όλο τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού, με τους φορείς του νησιού, με τους ανθρώπους μας στην Κρήτη. Μέχρι τώρα τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και πιστεύουμε πως έτσι θα είναι και στη συνέχεια των επόμενων ημερών που θα είμαστε στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και είμαστε στην Κρήτη σύσσωμη η διοίκηση της Eurobank όλη την εβδομάδα για να υπογραμμίσουμε τη βούλησή μας να συμβάλλουμε περαιτέρω στην ανάπτυξη του νησιού αλλά και στην επέκταση των εργασιών μας. Να στείλουμε ένα μήνυμα ότι στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, σε κάθε κλάδο. Γιατί υπάρχουν οι πόροι, ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά και τραπεζικοί πόροι για επενδύσεις με προοπτική. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί για την Κρήτη, αλλά και τη χώρα συνολικά.